Χαίρετε. Τι κάνετε. Σήμερα έχουμε συνοδεία παραδοσιακών κομματιών. Θα τα ακούτε σίγουρα, γιατί είναι στο διπλανό μου ακριβώς. Και είναι και μια κοπελίτσα που τραγουδάει. Οπότε θα έχουμε συνδυασμό. Black Sabbath και ούτι. Σάμποτάζ. Όμως Σάμπαθ πλάτη Σάμπαθ. Τελειώσαμε. Και θέλω να πω το αγαπημένο μου κομμάτι από το Σάμπαθ πλάτη Σάμπαθ. Τρομερός δίσκος. Πιο συμπαγής δίσκος θα έλεγα από το Volume 4. Χωρίς να εννοώ ότι μ' αρέσει περισσότερο από το Volume 4. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει περισσότερο ή λιγότερο. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ. Όπως και μου άρεσε και το Volume 4. Όπως μου άρεσαν και όλοι οι δίσκοι μέχρι τώρα, τον Black Sabbath. Έχω αποφασίσει, παιδιά, να μην κάνω το Technical Ecstasy, που είναι το επόμενο άλμπουμ, και από δικά σας σχόλια και από πραγματάκια που διάβαζα, έτσι λιγάκι πληροφοριακά. Ξέρω ότι γίνεται μια στροφή εκεί στο Technical Ecstasy, θα τον ακούσω το δίσκο, αλλά νομίζω ότι δεν θα τον κάνω σε reactions. Θα πάμε κατευθείαν στο Heaven and Hell. Heaven and Hell είναι μετά. Τέλος πάντων, μετά το Technical Ecstasy. Το Heaven and Hell, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ο Dio. Στο Technical Ecstasy φεύγει ο Ozzy ή εδώ φεύγει ο Ozzy. Δεν ξέρω καθόλου. Τέλος πάντων, ναι, θα πάμε στο επόμενο, στο μεθεπόμενο δηλαδή, άλμπουμ. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα δύο με τον Dio και μετά να σταματήσουμε. Black Sabbath και θα πάμε κάπου αλλού. Μάλλον Metallica θα πάμε, παιδιά. Επειδή θέλω να τους μάθω, δεν ξέρω τι, πότα, μάλλον. Έτσι το πάω βάσει δημοφιλίας περισσότερο. Δηλαδή αυτοί οι τέσσερις που είναι έτσι πολύ δυνατοί. Και δεν ξέρω αν θα κάνω ολόκληρη δισκογραφία των Metallica ή θα κάνω κάποια κομμάτια που ίσως μου λέγατε εσείς, δεν ξέρω. Έχουν μεγάλη δισκογραφία Metallica. Αν τι θα έχουν, μικρή. Δεν ξέρω όμως καθόλου. Θα δούμε. Πάντως προς τα εκεί πηγαίνω και μετά θα πάμε κι αλλού. Θα μας θα γίνει. Λοιπόν, Sabbath, πλάτη Sabbath. Άκουσα το δίσκο, όλο πάλι. Με πολύ μεγάλη αγάπη. Πάρα πολύ μου αρέσουν όλα. Όσο όμως κάνει το πέδεψα και από εδώ και από εκεί και εδώ, Sabbath, Bloody Sabbath. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από το Sabbath, Bloody Sabbath. Ναι. Δεν το ξεπερνάει άλλο κομμάτι για μένα στο άλμπουμ αυτό. Και δεύτερο κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω γιατί, μου χτύπησε τόσο πάρα πολύ και με διασκεδάζει και μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Δεύτερο είναι το Looking for Today. Yes. Και τα άλλα μου αρέσουνε. Με την εξαίρεση του Χουάριου που εκεί δεν καταλάβαμε πολύ ακριβώς τι γίνεται. Καταλάβαμε. Αλλά ναι. Όμως με τις καλύτερες εντυπώσεις δεν το συζητώ. Όλο το άλμπουμ. Σάμποταζ 1975. Νομίζω είναι δύο χρόνια μετά το Σάμπαθ Μπλάτι Σάμπαθ. Πρέπει να ήταν 73, αν θυμάμαι καλά. Το 75. Σάμποταζ γιατί... ο τίτλος εννοώ, κάτι γινότανε με τον παραγωγό και θεώρησαν ότι τους άφησε στα κρύα του λουτρού ο παραγωγός, κάτι έγινε ένα θέμα εκεί και θεωρήσανε κιόλας ότι τους σαμποτάρουν γενικά. Τώρα οι δισκογραφικές, ο παραγωγός αυτός που είχανε και νομίζω ότι ο Αϊόμι πάλι είναι παραγωγός εδώ μαζί με κάποιον άλλον, αν δεν κάνω λάθος, τα διάβασα λίγο πρόχειρα, η αλήθεια είναι και δεν είδα. Ναι, δεν ξέρω τίποτα άλλο για το δίσκο εκτός από αυτό το φοβερό εξώφυλλο. Τι εξώφυλλο είναι αυτό? Ναι. Κάπως μου φάνηκε λίγο εκεί με τους τέσσερις που είναι μπροστά πίσω στο καθρέφτη στο... Ναι. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι. Δεν το κοίταξα καθόλου. Το εξώφυλλο εννοώ. Όπως και να έχει, δεν καθυστερούμε καθόλου. Συνεχίζουμε. Παιδιά, είδα ότι εδώ στο track listing του δίσκου έχει μετά από το
κομμάτι που θα κάνουμε τώρα, που είναι το Hole in the Sky, το κομμάτι έναρξης, έχει ένα instrumental το οποίο είναι τίποτα, 40 δευτερόλεπτα. Υποθέτω ότι αυτό το instrumental κολλάει με το τρίτο κομμάτι, έτσι. Όπως συνήθως γίνεται, δεν νομίζω ότι κολλάει με το Hole in the Sky, δηλαδή τελειώνω το Hole in the Sky και πρέπει να ακούσω το επόμενο. Τώρα, αν είναι έτσι, δεν θα το κάνω, παιδιά, έτσι. Θα ακούσω μετά το δεύτερο και το τρίτο μαζί κομμάτι, γιατί το δεύτερο είναι 40 δευτερόλεπτα, 49 πόσο είναι, οπότε υποθέτω ότι δεν είναι κομμάτι να το κάνω ολόκληρο μόνο του. Λοιπόν, το Hole in the Sky, ο Γκίζερ εδώ απεσιοδοξεί βέβαια. I've watched the dogs of war enjoying their feast. I've seen the western world go down in the east. The food of love became the greed of our time. But now I'm living on the profits of pride. Πάντα κάτι σημαίνουν τα κομμάτια των Black Sabbath. Εντάξει, ίσως από τα, εκτός από τα πρώτα. Μπορεί κιόλας. Και από τα πρώτα. Δεν ξέρω. Όμως... Ακούτε, δίπλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Hole in the Sky, να νικήσουμε το γείτονα σε ένταση. Σε ένταση στα ακουστικά μας βέβαια, δεν θα ακούσει αυτός κάτι. Και να δούμε τι γίνεται στο σαμποτάζ. Δεν διάβασα ούτε συνθήκες και τα λοιπά, ηχογράφησης και αυτά. Θα τα δω. Θα τα δω, παιδιά. Πάμε προς το παρόν να ακούσουμε Hole in the Sky. Πάμε.
Έτσι τελειώνει το κομμάτι. Τι έγινε? Πολύ απότομα δεν τελείωσε το κομμάτι. Τι έγινε ρε παιδιά, τόσο διαρκεί το κομμάτι? Τι έγινε, 59. Τι παίχτηκε? Τελειώνει πάρα πολύ απότομα. Τώρα θα το χαλάσω όλο αν ξαναδώ. Είδα ότι είναι 4 λεπτά. Και γενικά είναι 4 λεπτά το κομμάτι. Ή το έκοψα και το άκουσα τώρα μισό. Μισό δηλαδή, χωρίς το... Χωρίς να το ακούσω ολόκληρο. Μισό δευτερόλεπτο. Να δω ότι όντως... Εντάξει, τελείωσε έτσι. All in the sky. Ναι, τόσο. Κάπως απότομα δεν τελείωσε. Έτσι τελειώνει το κομμάτι. Τέλος πάντων, μπερδεύτηκα τώρα. Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι. Δεν ξέρω αν είναι η παραγωγή του δίσκου. Ακούγεται άλλος ήχος από τους Black Sabbath. Μπορεί να είναι η παραγωγή, που είναι ο Τόνι και ο άλλος, δεν ξέρω ποιος. Μπορεί να είναι οι ίδιοι οι Black Sabbath, που τώρα, εγώ νομίζω ότι οδεύουν προς heavy metal αρκετά καθαρά. Με πιο μεγάλη σαφήνεια. Ναι, μου φάνηκε πιο σκληρό κομμάτι, πιο σκληρός ήχος, πιο στιβαρός ήχος, πιο καλά ενορχιστρωμένο, ό,τι να είναι. Εδώ θα τα ακούσετε. Ναι, κάτι τέτοιο. Ο Τόνι μου ξεχωρίζει σε όλο το κομμάτι με το riff, το οποίο είναι δύο τα riff, νομίζω. Τώρα, πρώτη φορά που τα άκουσα, δεν θυμάμαι ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά έτσι όπως άκουγα μες στο κομμάτι, νομίζω ότι ήταν το πρώτο που ξεκινάει και μετά έχει και άλλο ένα που είναι έτσι επαναλαμβανόμενο. Καταπληκτικά τα riffs. Πάρα πολύ μου αρέσει σαν εισαγωγή του δίσκου του Sabotage. Δεν έχω ιδέα για τη συνέχεια, όμως σαν αρχή μόνο αυτό έχω παρατήρησα. Όμως μου ακούγεται ίδιος, αρκετά καλός, όχι τόσο καλός όσο στους προηγούμενους, αλλά μπορεί να είναι η παραγωγή ή οτιδήποτε. Μια χαρά καλή είναι. Εντάξει, λέω εγώ τώρα, επειδή ήταν τέλειος σε κάποια άλλα κομμάτια, τώρα δεν θυμάμαι και ποια έλεγα, στα Σάμπρα Κατάμπρα, στα... δεν θυμάμαι σε ποια. Γενικά στο Σάμπαθ Μπλάδι Σάμπαθ ήταν πάρα πολύ καλός ο Όζη. Και εδώ είναι πάρα πολύ καλός. Απλά ο Τόνι είναι πολύ εξέχον. Εδώ, στο κομμάτι. Δηλαδή την κιθάρα, η κιθάρα με τράβηξε. Πολύ ελκυστικό κομμάτι, σκληρό κομμάτι, πολύ ωραίο, ξεφεύγει λίγο από το Stoner παρόλο που έχει αυτό το ντου-ντου-ντου-ντου, αλλά ακούω πάρα πολλά όργανα ως συνήθως, εγώ στο κεφάλι μου. Πάρα πολύ μου άρεσε. Για αρχή, επιφυλάσσομαι, βέβαια. Αλλά, όπως πάντα, δεν έχω απογοητευτεί καθόλου. Αφού Black Sabbath. Για πείτε μου για αυτό το δίσκο. Όχι πολλά, spoilers, γιατί δεν τα έχω ακούσει τα κομμάτια τα επόμενα. Πείτε μου για το κομμάτι καλύτερα. Αν σας αρέσει. Και αν σας αρέσει και ο δίσκος γενικά. Και ό,τι θέλετε πείτε μου δηλαδή. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε Sabotage στο επόμενο. Τα φιλιά μου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.